Δεν είναι όμως μόνο αυτό το καλό νέο της ημέρας. Σήμερα έγινε και στο Σουφλί μια σύσκεψη στο Δημαρχείο του Σουφλίου με την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων της εταιρείας Εγνατία Οδός, του ΟΣΕ και του Περιφερειάρχη, του κ. Γιαννακίδη, με θέμα συζήτηση στη μετατόπιση της σιδηροδρομικής γραμμής. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του Σουφλίου και από ό,τι φαίνεται σήμερα έγινε το πρώτο μεγάλο βήμα, αφού ο ΟΣΕ συμφωνεί για τη μεταφορά της γραμμής έξω από το Σουφλί. Μηχανικοί του ΟΣΕ βρέθηκαν στο Σουφλί του Εύρου για να δουν από κοντά το πρόβλημα που ταλαιπωρεί εδώ και πολλά χρόνια τους κατοίκους της περιοχής και οι οποίοι ζητούν τη μετατόπιση της σιδηροδρομικής γραμμής. Στο σημείο ήταν και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Άρης Γιαννακίδης, ο οποίος και τους εξήγησε ακριβώς για ποιο λόγο κάτοικοι και φορείς θέλουν να φύγει η σιδηροδρομική γραμμή μέσα από το Σουφλί και να πάει έξω από αυτό. Μάλιστα, ο κύριος Γιαννακίδης δεσμεύτηκε πως το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια μέσω του ΕΣΠΑ. Η πολιτική δέσμευση και η κοινωνική αναγκαιότητα και η αναπτυξιακή έχει καταγραφεί. Εγώ δεσμεύομαι στους Περιφερειάρχες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να χρηματοδοτήσω την κατασκευή όλου αυτού του έργου, από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας, και έχουμε ορίσει και ένα χρονοδιάγραμμα να τρέξουν η μελετική ορίμαση, συντεταγμένα πάρουμε όλες τις προεπόμενες αδειοδοτήσεις. Στόχος μας είναι γύρω στα τέλη του έτους να πάμε στην διαγωνιστική διαδικασία. Σε πρώτη φάση και μετά από την επιτόπια αυτοψία, φαίνεται πως όλες οι πλευρές συμφωνούν στη μεταφορά της γραμμής, αντιλαμβανόμενοι κατά κύριο λόγο πως εκεί που βρίσκεται δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Αντιθέτως, βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Είναι η πρώτη συνάντηση που γίνεται με το Δήμο. Η πρόταση καταρχήν που έχει γίνει από τεχνικής πλευράς είναι καταρχήν αποδεκτή. Πρέπει να δοθούν συμπληρωματικά στοιχεία και να αποφασιστεί από τον διοίκηση του ΟΣΕ το πώς θα προχωρήσει αυτό το έργο. Ο Δήμαρχος του Σουβλίου, Βαγγέλης Πουλιλιός, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την έκβαση της υπόθεσης, χαρακτηρίζοντας το έργο ως έργο του αιώνα για το Σουφλί, καθώς η τοπική κοινωνία σε καθημερινή βάση επεδίωκε και τη μεταφορά της γραμμής. Νομίζω σήμερα είναι μια σημαντικότερη μέρα για το Σουφλί. Γιατί όπως βλέπετε είμαστε εδώ όλοι οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στη μετατόπιση της δρομικής γραμμής. Πιστεύω για το Σουφλί είναι το έργο του αιώνα και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε τελειώσει όλες τις διαδικασίες για να, το έργο για να ενταχθεί, για να προκριθεί, για να δημοπρατηθεί. Φτάσαμε πλέον στο τελικό σημείο όλης της διαδικασίας. Ήρθε ο ΟΣΕ σήμερα από την Αθήνα εδώ με τους μηχανικούς. Κάναμε μία αυτοψία για να πάρουμε την διαβεβαίωση από τον ΟΣΕ ότι συνηγορεί για την μετατόπιση της δρομικής γραμμής Σουφλίου.